Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Ένα βίντεο που θα συνδυάσει τρία βίντεο σε ένα. Στο πρώτο μέρος θα σας δείξω κάποια προϊόντα που έχω και επειδή ήδη έχουν ξεκινήσει εκτός για το Black Friday, θέλω να σας προτείνω έτσι κάποια προϊόντα λίγο πιο ακριβά, πιο μπούζι, όχι πολλά. Λίγα και καλά που πιστεύω ότι αξίζει να τα αγοράσει κανείς εκτός, εάν και εφόσον μπουν τα συγκεκριμένα σε εκπτώσεις. Στο δεύτερο μέρος θα δούμε όλα τα χριστουγεννιάτικα σετ των Sephora και θα σχολιάσουμε άμα θέλουμε να κάνουμε δώρα ή να αγοράσουμε κάτι για μας αν αξίζουν ή όχι. Και στο τρίτο μέρος θα σας πω τη δικιά μου wishlist, Christmas wishlist, τι θα ήθελα να αγοράσω τα Χριστούγεννα χωρίς να ξέρω καν αν θα αγοράσω κάτι. Disclaimer, δεν θέλω να νομίζει κάποιος ότι είναι υποχρεωτικό να αγοράσει κάτι στην Black Friday, το βίντεο είναι καθαρά για την οπτική μας όρεξη. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω το like σας, την εγγραφή σας, το σχόλιο σας και να με βρείτε στα social media γιατί εκεί τα λέμε πιο εμπεριστατωμένα και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το αγαπημένο μου foundation όλων των εποχών που είναι ήδη σε έκπτωση. Είναι από την NARS το Natural Radiant Longwear Foundation, εγώ είμαι στην απόχρωση Santa Fe. Θα τα βρείτε όλα τα προϊόντα στο κουτί περιγραφής. Είναι το αγαπημένο μου foundation όλων των εποχών. Αν μπορείτε να δείτε, είναι πολύ ενυδατικό και λαμπερό, όμως σετάρεται μάτ, χωρίς να είναι το μάτ το αφυδατικό που μπαίνει στις λεπτές γραμμές, στις ξηροδερμίες. Πάρα πολύ ωραία κάλυψη που χτίζεται. Εμένα που μου αρέσει κάτι πιο airbrush μου το προσφέρει και αυτό, αλλά όταν θέλω και κάτι πιο έντονο, μου κάνει και το και κάτι πιο έντονο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν μυρίζει, δεν φαγουρίζει. Είναι εξαιρετική και η απόχρωση και η διάρκεια του και η ποσότητά του πιστεύω θα σας αρέσει. Ένα πολύ ακριβό προϊόν, αλλά είναι εξαιρετικό, είναι από την Benefit, το The Professional Super Setter Long Lasting Makeup Setting Spray. Εγώ έχω το μικρό, αλλά προτείνω αν μπει σε έκπτωση να πάρετε το μεγάλο, σταθεροποιεί εξαιρετικά το μακιγιάζ, μυρίζει απειροελάχιστα καλλιντικά, δεν ενοχλεί, δεν φαγουρίζει, δεν ερεθίζει. Κανένα από τα προϊόντα που θα σας δείξω δεν κάνει κάτι από αυτά, για να μην το λέω συνέχεια. Ξέρετε ότι έχω έξεμα και ευαίσθητο δέρμα, οπότε δεν θα σας πρότεινα κάτι που επηρεάζει την επιδερμίδα μας. Κρατάει το μακιγιάζ, δεν φτύνει, έχει πολύ ωραίο mist, προσφέρει σταθερότητα, προσφέρει διάρκεια, αυτά. Από highlighter θα σας προτείνω της Bobbi Brown, το Pink Glow Highlighter. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι αρκετά ακριβό, όμως η Bobbi Brown βάζει γύρω στις 40-50% έκπτωση, τουλάχιστον πέρσι, δεν ξέρω για φέτος. Είναι ό,τι πιο εκτυφλωτικό έχεις δει και ασημίζει και χρυσίζει και ροζίζει, θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον η απόχρωση που ταιριάζει σε μένα πάρα πολύ. Είναι ψημένο, δεν κάθεται σαν glitter επάνω, φαίνεται σαν υγρό στο μάγουλο. Πάρα πολύ ωραίο. Και μιας που λέμε για highlighter, να σας προτείνω και ένα υγρό και να μπούμε και στην εταιρεία Charlotte Tilbury, γιατί έχω να σας δείξω αρκετά. Είναι το Pillow Talk Beauty Light Wand. Είναι ένα υγρό highlighter, πάλι στην απόχρωση που ροζό χρυσό ασημίζει. Είναι υγρό. Έχει αυτό το σφουγγαράκι. Δεν έχω βάλει highlighter. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι. Κάτσε να βάλω και από την άλλη, μην είμαι μονοπατή. Είναι νομίζω το καλύτερο προϊόν Charlotte Tilbury. Σας το προτείνω 100%. Θα με θυμηθείτε. Από Charlotte Tilbury επίσης προτείνω και την Airbrush Flawless Finish Powder. Απλά αν είστε σαν και εμένα, πάρτε την απόχρωση 1 και όχι την 2 γιατί είναι πολύ σκούρη. Πάρα πολύ ωραίο ακριβό προϊόν, κρατάει πάρα πολύ, δεν μπαίνει στις λεπτές γραμμές, σετάρει εξαιρετικά όλο το πρόσωπο, αυτή φορά και αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα πρόβλημα, προσφέρει μάτ αποτέλεσμα χωρίς να σαφιδατώνει. Φυσικά προτείνω και τις παλέτες της Charlotte Tilbury, η δικιά μου αγαπημένη είναι αυτή εδώ η Exaggerize, αυτή εδώ η απόχρωση δεν μπορείς να την πετύχεις με τίποτα άλλο, είναι σαν να βάζεις αστέρια στο μάτι, πολύ ωραίες αποχρώσεις, πολύ ωραία blending, δεν έχουν kickback και fallout. Πάρα πολύ ωραία ποιότητα Charlotte Tilbury και τα κραγιόν της είναι ωραία, αλλά έχω να σας προτείνω κάποια άλλα για αγορά. Για μάσκαρα προτείνω την MAC Stack και η MAC βάζει εκπτώσεις, δίνει απίστευτο όγκο και μήκος. Ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους, εμένα είναι από τη top μασκάρα μου μαζί με την Better Than Sex της Too Faced. Σας δείξω λίγα προϊόντα γιατί και δεν θέλω να σας οθήσω στον υπερκαταναλωτισμό και θέλω να φυλάξω κάποια προϊόντα για τα αγαπημένα του 2022. Και γιατί σας δείχνω αυτά που πραγματικά θεωρώ ότι αξίζει να επενδύσετε και μία μάσκαρα είναι πάρα πολύ καλή. Δύο κονσίλερ γιατί και τα δύο είναι ακριβά. Lancôme Tinted Doll Ultra Wear Concealer και Dior Forever Skin Correct Concealer. Πιο υδαρές, πιο ελαφρύ, δίνει κάλυψη και φως. Πιο βαρύ, πιο ματ, εξαρτάται αν είστε πολύ λιπαροί ή αν είστε πιο ξηρή και αφυδατωμένη επιδερμίδα. Είναι και τα δύο καταπληκτικά, για να είμαι ειλικρινής. Αν έπρεπε εγώ θα έπαιρνα τον Dior,
που είναι πολύ πιο ακριβό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πνίγικα. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και θέλω να το προτείνω στις φίλες μου που είναι έτσι λίγο πιο λιπαρές. Από κραγιόν μου αρέσει το brand Anita Brand, το σορμπέ από τη σειρά την λίγο πιο ενυδατική σαχύλη, δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι γκάμ pink που είναι πιο nude στα χείλη. Από τη σειρά τη MAT το pinky. Είναι τα nude rose που έχω. Το οποίο είναι και αυτό nude rose αλλά έχει πιο μουβ υποτόνους μέσα. Και από τα liquid lipstick το νούμερο 6. Είναι και τα τρία ροζ αλλά είναι τρία διαφορετικά ροζ. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πιο baby, πιο κουφετή, αρκετά σταθερό, δεν μπαίνει στις γραμμές. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα έχουν έκπτωση. Και θα κλείσω με τη μία και μοναδική παλέτα μετά από τη Charlotte Tilbury, που πιστεύω ότι είναι η Rose Quartz από Huda Beauty. Έχει βγάλει και την Empowered, την καινούργια, και αυτή μου φαίνεται πολύ ωραία. Rose Mauve που αρέσουν σε μένα. Δεν είναι απαραίτητο να πάρετε αυτή την παλέτα από Huda Beauty, να πάρετε μία γενικά από Huda Beauty, αν θέλετε παλέτα, γιατί είναι πολύ ωραίες οι αποχρώσεις, πολύ ωραία τα σήμερα, πολύ εκτυφλωτικά. Κτλ. Αυτές ήταν οι δικές μου λίγες προτάσεις για Black Friday. Περιμένω και τις δικές σας από κάτω. Και πάμε να δούμε στο Christmas Wishlist τι θα ήθελα να πάρω εγώ. Από την εταιρεία Makeup by Mario, το Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Είναι ένα bronzer κρεμώδες και θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Ο Makeup by Mario είναι ο makeup artist της Kim Kardashian. Από την εταιρεία Rozinc θα ήθελα να δοκιμάσω το πινέλο νούμερο 3, που έρχεται σε set μαζί με το Skin Enhanced Luminous Tinted Serum. Είναι ένα serum σταγονίτσες χρώματος που το βάζεις στο χέρι, το ομογενοποιείς και το βάζεις, είναι σαν ενυδατική με χρώμα, που μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Όλα αυτά προποθέτω να μου τα φέρει η αδερφή μου από Αγγλία. Πάμε παρακάτω και ένα cream blush, ένα κρεμώδες ρούζ. Έχω ήδη άπειρα, θα ήθελα κι άλλο ένα. Από εταιρείες που βρίσκουμε στην Ελλάδα, από την Brio Zio, το Don't Despair Repair Mega Strength, είναι ένα serum leave-in για τα μαλλιά, που έχω ακούσει πολύ καλά λόγια, και το Superfood Banana, το conditioner και το σαμπουάν, που παιδιά είναι 52 ευρώ το set και τα δύο, το βρίσκω τραγικά ακριβό, αλλά μην μπει σε έκπτωση θα το πάρω. Από Dior το Forever Skin Glow Foundation, έχω το concealer, το έχω λατρέψει, σας το έχω εκθιάσει και σε αυτό το βίντεο, οπότε σίγουρα θα θέλω και το foundation. Αυτή τη στιγμή έχω πολλά, οπότε για να είμαι ειλικρινής, ακόμα και αν μπει σε έκπτωση που θα είναι μικρή, δεν θα το προτιμήσω. Αλλά σας λέω αυτά που θα ήθελα να έχω. Από Charlotte Tilbury θα ήθελα το Beautifying Palette στην απόχρωση Pillow Talk. Πεθαίνω. Και από τις κρεμώδες σκιές Eyes του Mesmerize στην απόχρωση Pillow Talk. Επίσης θα ήθελα από άρωμα από την εταιρεία Καγιάλη, που είναι αδελφή εταιρεία της Huda Beauty, το Vanilla. Μ' αρέσει η Vanilla και πιστεύω θα μου άρεσε πάρα πολύ και το άρωμα αυτό. Δεν το έχω μυρίσει ποτέ, αλλά είναι στη wishlist μου. Από Makeup Forever το Artist Color Pencil, που είναι ένα μολύβι πολύ χρηστικό και έχει χίλια γεμάτια. Και από Pat McGrath μια οποιαδήποτε παλέτα, και αυτή είναι τη Skin Fetish Powder, που πραγματικά την ψάχνω παντού και δεν τη βρίσκω πουθενά στην απόχρωση Fair. Ακόμα και στο εξωτερικό είναι sold out. Τώρα παλέτα με ρωτήστε, ποια θα σας βάλω μία που θα μου αρέσει να δω σε φωτογραφία, θα ήθελα μία οποιαδήποτε παλέτα Pat McGrath. Αυτά ήταν τα Christmas wishlist μου και πάμε να δούμε τα σετάκια από Sephora που ξεχώρισα. Δεν σας γράφω, έχω φέρει τον υπολογιστή μου εδώ και θα ξεκινήσω με τα σετάκια που βλέπω εδώ. Λοιπόν, κάποια είναι ήδη σε έκπτωση, κάποια ελπίζω να μπουν. Είναι από την Tarte το Precious Gems Amazonian Clay. Είναι μία παλέτα με 6 ρούζ. Βασικά φαίνονται 5 ρούς και ένα highlighter. Θα την αγόραζα σε περίπτωση που δεν είχα πολλά ρούς, γιατί φαντάζω ότι είναι στα 40 ευρώ αυτό, ενώ γύρω στα 30 είναι μεμονωμένα το κάθε ρούς, οπότε συμφέρει. Από την εταιρεία Sol de Janeiro το Radiant Rhythms Gift Set, που είναι για το σώμα, έχει αφρόλουτρο, κρέμα σώματος, που είναι αυτή για το κερατό στις πιλάρις, η Balm Dia Bright Cream και ένα σπρέι άρωμα. Μου αρέσει πάρα πολύ η ροζ σειρά, είναι στα 45 ευρώ, είναι τσιμπημένο, αλλά έχει τρία ολόκληρα προϊόντα που μεμονωμένα κάνουν 45 ευρώ, οπότε σίγουρα θα δοκίμαζα. Λοιπόν, η Face Mask Essential Gift Set από την εταιρεία Fresh, η οποία τι περιέχει μέσα, την Rose Face Mask, την έχουμε δοκιμάσει και μαζί, είναι καταπληκτική ενυδατική μάσκα, Sugar Face Polish, είναι το scrub, θα το δοκίμαζα, και Black Tea Instant Perfecting Mask που λύνει και μαλακώνει την επιδερμίδα. Θεωρώ ότι για 69 ευρώ είναι πάρα πολύ ακριβή,
Αν είναι full size, μπορεί να δοκίμαζα. Γενικά δεν θα το πρότεινα, παρότι είναι πολύ ωραία αυτή η εταιρεία, η Skin Care Refresh. Μου φαίνεται πολύ ακριβό. Από τη Rare Beauty το Kind Words Mini Matte είναι ένα μολύβι χιλιών και ένα κραγιόν. Στα 26,95 θα το έπαιρνα, θα το δοκίμαζα. Η Lancôme έχει βάλει το Monsieur Big Mascara Luxet που έχει ένα μολύβι που το έχουμε δοκιμάσει σε αυτό το κανάλι, τρέχει, δεν είναι σταθερό. Το μόνο που αξίζει αυτό το set είναι η μασκάρα, η Monsieur Big Mascara, την οποία την έχω δοκιμάσει, εντάξει υπάρχουν και καλύτερες, σας πρότεινα και τη Max Tag, δεν θα τρελνόμουν. Από την Tarte το Shape Tape Concealer είναι μαζί με μια μάσκαρα και ένα κραγιόν στα 30 ευρώ. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μικρές οι μήνες συσκευασίες της Tarte και θεωρώ ότι για αυτή την τιμή δεν αξίζει. Εν αντιθέσει με το set Gilded Glamour Amazonian Clay, που είναι δύο παλέτες τεράστιες στα 52 ευρώ, είναι πιο ακριβό, αλλά είναι δύο μεγάλες παλέτες. Δεν ξέρω την ποιότητα των σκιών της Tarte, οπότε δεν ξέρω αν αυτό θα σας το πρότεινα. Από Anastasia Beverly Hills το Put Master, που είναι ένα clear brow gel για τα φρύδια και μία μάσκαρα, στα 37 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι full size, οπότε θα το δοκίμαζα. Πάλι από τη Sol de Janeiro το Bam Bam Beach Gift Set, Body Care Set. Είναι το αντίστοιχο της ρόσκιας που είναι για τα BB και το κερατός της πιλάρης. Είναι η κανονική σειρά, παιδιά, μυρίζουν καταπληκτικά. Θα σας το πρότεινα. Από Gissou το Honey and Propolis Infused Prime and Shine Set, που έχει μία μάσκα από ό,τι βλέπω, είναι λιβύν. Μάσκα φαίνεται με λαδάκι, το λαδάκι και μία χτένα στα 50 ευρώ, το θεωρώ πανάκριβο και δεν έχω ξετρελαθεί από την εταιρεία Gissou. Από τη Laneige το Happy Water Full Holidays είναι η σειρά η ακριβή της Laneige. Κάποια πρώτα σε travel size, κάποια σε κυρίως, θα τα βρείτε όλα στο κουτί της περιγραφής, στα 30 ευρώ. Θα το έπαιρνα, εννοείται. Το Lancôme Advent Calendar του 22 για 110 ευρώ δεν θα το έπαιρνα, είναι όλα travel size και τα βρίσκω πολύ μικρά. Δεν τα λέω όλα τα σετάκια, αν θέλετε μπορώ να σας τα αφήσω στο κουτί περιγραφής όλα, αλλά σας λέω αυτά που υπάρχουν και αυτά που μου τραβάνε το μάτι. Από τη Laneige σας δίνει 5 Midnight Minis, αυτά τα 5 μικρά. Lip Balm, το βρήκα στις μυρωδιές όλες όσες υπάρχουν για 17 ευρώ. Αξίζει πάρα πολύ, θα σας κρατήσουν πάρα πολύ, δεν χαλάνε και είναι φοβερά. Από Huda Beauty το Love Your Nude Set, τρεχάτε να το πάρετε. Στα 43 ευρώ είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά έχει full size παλέτα, full size κραγιόν και travel size ή full, δεν μπορώ να καταλάβω τη μάσκαρα. Από Rare Beauty το Soft Pinch Liquid Blush με ένα full size liquid blush, ένα travel size liquid blush. Όχι, συγγνώμη, είναι δύο travel size υγρά ρουζ και ένα full size στα 37 ευρώ. Αξίζουν αυτά, θέλουν απεριελάχιστη ποσότητα, δεν θα σας τελειώσουν ποτέ, δεν θα σας προδώσουν εκπληκτικά. Έχει διάφορα σετάκια και η Olaplex δεν μου έκανε καμία εντύπωση να δοκιμάσω. Και η Benefit έχει το Blush and Brush Delivery Holiday Set, που είναι ένα πινέλο μαζί με ένα highlighter, παιδιά μου φαίνεται πάρα πολύ τσιμπημένο. Για 37 ευρώ αυτά τα δύο, όχι. The Inky List, Back to Basic Your Hydration Recipe, και έχει ενυδατική κρέμα, σαπουνάκι, κρέμα ματιών στα 29 ευρώ. Αξίζει, την αγαπώ αυτή την εταιρεία, την προτείνω, είναι skincare πάρα πολύ. Rare Beauty Perfect Strokes Eye Essentials είναι το eyeliner και η μάσκαρα στα 33 ευρώ, συμφέρει πάρα πολύ. Θα το δοκίμαζα, το eyeliner κάποια στιγμή θα το πάρω. Μετά τώρα Drunk Elephant, Drunk Break Day Kit, είναι ένα, 2, 3, 4, 5 προϊόντα, εκ των οποίων το ένα είναι full size. Συγγνώμη, είναι 1, 2, 3, 4 προϊόντα, το ένα full size, 102 ευρώ. Όχι. Είμαι λίγο αυστηρή, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής. Και να κλείσουμε με το The Fenty Skin The Glow Around 4-Piece Travel Skincare Set. Έχει ένα, 2, 3, 4, 5 προϊόντα travel size στα 60 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 10 ευρώ το κομμάτι. Το βρίσκω λίγο ακριβό, αλλά θα το δοκίμαζα. Το έχω δοκιμάσει δηλαδή σε πολύ χαμηλότερη τιμή, γιατί έλειπε το ένα προϊόν. Αν μπει σε έκπτωση, ναι, να το τιμήσετε. Δεν βλέπω κάτι άλλο που να μου έχει τραβήξει έτσι το μάτι. Περίμενα να βγει λίγο πιο τεράστιο αυτό το βίντεο, αλλά τα είχα συντονίσει και τα είπα πιο γρήγορα για να μην σας ζαλίσω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και να σας βοήθησε. Πείτε μου αν θα αγοράσετε κάτι στην Black Friday, αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο προϊόν, το δικό σας Christmas wish list. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε τα βίντεο, τα πιο χριστουγεννιάτικα, τα πιο εορταστικά για κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή.
Για όλο το Δεκέμβρη και τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Νοέμβρη θα είμαστε μαζί. Αυτά είναι τα vlog μας που μπορώ να σας προσφέρω φέτος. Σας ευχαριστώ όμως από την καρδιά που παρακολουθήσετε ακόμα ένα βίντεο μου και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο. Γεια σας!